φάνη να μας πεις, γιατί στο Χολαργό είχαμε μια ιδιοκτήτρια mini market που πάλεψε με τον ληστή. Αλήθεια. Υπάρχει και βίντεο. Τι έγινε εκεί? Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο από το κατάστημα της 58χρονης στην οδό 17ης Νοεμβρίου στο Χολαργό, όπου ένας Ρωμά νεαρός εισβάλλει στο κατάστημα αρχικά ως πελάτης, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι εκείνη τακτοποιούσε κάποια ράφια, αρπάζει 30 κούτες με ηλεκτρονικά τσιγάρα, επιχειρεί να διαφύγει, εκείνη τον αντιλαμβάνεται, προσπαθεί να το σταματήσει και αυτός την χτυπάει και φεύγει τρέχοντας από το κατάστημα μαζί με τα ό,τι είχε αρπάξει. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα καθημερινά περιστατικά. Να το, εδώ βλέπουμε ό,τι μας περιγράφεις, Φάνη μου. Συμβαίνουν. Βλέπουμε τις εικόνες τώρα. Συμβαίνουν σε όλη, ειδικά στην Αττική. Να, από την άλλη πλευρά τώρα βλέπεις τη γυναίκα, η οποία προσπάθησε να διασώσει, να περιφρουρήσει την περιουσία της. Πάλι καλά θα λέγαμε. Όχι, ξέρεις τι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές... Που δεν είχε κανένα μαχαίρι ο δράστης. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σωστή αντίδραση. Ευτυχώς που είναι καλά η γυναίκα και δεν είχαμε τίποτα χειρότερο, έτσι. Γιατί κάποιος πηγαίνει να ληστέψει, ίσως, όπως λες πολύ σωστά, Φάνη, να είναι και οπλισμένος. Έτσι.